Η περιοχή της Οικουμενίτσας είναι γνωστή στην Ελλάδα ως μια περιοχή που μάζευε πάρα πολλούς μετανάστες, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να φύγουν από τη χώρα βρισκόντουσαν στην Οικουμενίτσα, περιμένοντας να μπουν σε κάποιο πλοίο να τους μεταφέρει από την Ελλάδα στη Βόρεια Ευρώπη. Και ήταν μια περιοχή, και είναι μια περιοχή μάλλον, που στους περισσότερους Έλληνες φαίνει στο μυαλό μετανάστες που ζουν σε παραπήγματα, σε κρατητήρια, μια τέτοια περιοχή. Θέλω να πεις πώς γενικώς είναι το πρόβλημα της μετανάστευσης σήμερα στην Οικουμενίτσα. Αν αυτή η εικόνα ισχύει και σήμερα. Αυτή η εικόνα όσον αφορά τους μετανάστες χωρίς χαρτιά έχει λίγο περιοριστεί. Μετά την επέμβαση τον Ιούνιο του 2011 στα πρόχειρα παραπήγματα και στα αυτοσχέδια σπίτια παράγγειες εντός εισαγωγικών που είχαν κάνει μετανάστες εκείνης της περιοχής. Τι παρέμβαση έγινε το 2011? Έγινε παρέμβαση της αστυνομίας και δυνάμεων καταστολής και του λιμενικού, οργανωμένη. Είχε έρθει ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Παπουτσής. Είχε δεχτεί τους κατοίκους και τους είχε πει ότι η πολιτεία θα μεριμνήσει και με τον τρόπο της καταστολής απλά μετέφερε το πρόβλημα κάπου αλλού, έτσι. Πολλοί από αυτούς εκτοπίστηκαν, πήγαν σε κάποια αστυνομικά τμήματα και σε βάθος χρόνου σκλήρινε η πολιτική και οι μετανάστες έχουν επιλέξει άλλους τρόπους διαφυγής από την Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι. Οι μετανάστες που ερχόντουσαν, κατά κύριο λόγο, ερχόντουσαν από τον Εύρο? Και μήπως ναι, αυτό ναι, ο τείχος ναι, στον Εύρο που λένε λειτουργήσε στο να περιοριστεί η μεταναστευτική ροή, τι ακριβώς έχει γίνει? Όχι, οπωσδήποτε ερχόταν από τον Εύρο, γιατί οι περισσότεροι μετανάστες που προέρχονται είτε από την Ασία είτε από την Αφρική παίρναν ένα εισιτήριο, πηγαίναν στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί περνούσαν τα σύνορα. Έχουν επιλέξει τώρα άλλους δρόμους, πηγαίνουν μέσω Βουλγαρίας. Και όσοι έρχονται από εδώ κινούνται μέσω της οδού της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι μετανάστες που με τράνζιτ, δηλαδή με κρύπτες που υπάρχουν σε κάποια φορτηγά σχεδιασμένα από ανθρώπους που εμπορεύονται και αυτές τις καταστάσεις, υπάρχει διακήρυξη ακόμα και σήμερα μέσω του λιμένου της Οικουμενίτσας. Άρα δεν υπάρχει το πρόβλημα όπως υπήρχε πριν το 2003 με την έννοια ότι δεν υπάρχουν πια παράγκες. Ακριβώς. Υπάρχει όμως ένα κρατητήριο το οποίο έχω ακούσει ότι κάθε τόσο στηβάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν αντέχει δηλαδή. Κατά καιρούς που το πρόβλημα βρίσκεται σε έξαρση, στηβάζονται άνθρωποι πολύ στο κρατητήριο. Είναι ένα κρατητήριο που στις καλύτερες περιπτώσεις θα χωρέσει 20 άτομα. Σε κάποια περίπτωση το 2012 τον Οκτώβριο βρέθηκαν μέσα 80. Έκαναν κάποια διαμαρτυρία και έκαψαν κάποια στρώματα, κάποιοι από αυτούς απέδρασαν. Ένα τοπικό δικαστήριο τότε πήρε, τους αθώωσε, γιατί θεώρησε δικαίωμά τους να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία και να ξεφύγουν από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης που είχαν στα κρατητήρια. Αυτό είναι πρωτοφανές, δηλαδή πρέπει να είναι ένα από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Ελληνικό δικαστήριο αθώωσε κρατούμενους που απέδρασαν. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, μοναδική. Πρέπει να έχει ξανασυμβεί αυτό. Έτσι νομίζω. Δηλαδή, τους δικαίωσε λέγοντας ότι οι συνθήκες ήταν απαράδεκτες. Έτσι ακριβώς. Αυτές οι απαράδεκτες συνθήκες συνεχίζουν να υπάρχουν κατά καιρούς? Συνεχίζουν να υπάρχουν, τα κρατητήρια δεν έχουν αλλάξει. Τα κρατητήρια της αστυνομίας είναι για κρατητήρια έως 6 ατόμων το πολύ, αλλά και τα κρατητήρια του λιμενικού στα οποία αναφερόμαστε τώρα, γιατί αυτά τα κρατητήρια είναι στην ευρύτερη ζώνη του λιμένους, παραμένουν σε αυτή την κατάσταση, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή κάθε τόσο υπάρχει υπερπληθυσμός ανθρώπων στη Βάρκα. Κατά καιρούς, όταν το φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Μπορεί να παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο. Ακούγεται ότι στην περιοχή σας γίνεται μεγάλη διακίνηση όπλων, ναρκωτικών. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται η αστυνομία. Γιατί είστε κοντά στα σύνορα με την Αλβανία. Το ερώτημά μου είναι πόσο αληθινή είναι αυτή η εικόνα της αστυνομίας που λένε ότι η περιοχή είναι μια περιοχή η οποία είναι η παρανομία ανθεί και κατά πόσο αυτό πράγματι έχει να κάνει και με την ασφάλεια των καθήκων. Πώς δηλαδή ασφαλείς αισθάνονται ήδη κάτι? Αυτά είναι πραγματικά τα στοιχεία της αστυνομίας. Αναλογικά η θεσπρωτεία
σε σχέση με τις ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, οι ποσότητες που συλλαμβάνουν τα τμήματα δίωξης της ελληνικής αστυνομίας εδώ είναι 50% σε σχέση με ό,τι συλλαμβάνει σε όλη την Ελλάδα. Παράδειγμα, σχάρη, αν συλλαμβάνονται 13 τόνοι, ας πούμε, χασίς σε όλη την Ελλάδα, οι 7 τόνοι συλλαμβάνονται εδώ πέρα στη Θεσπρωτεία. Τόσο πολύ. Ναι, γιατί πρόκειται περί του λιμανιού και πρόκειται περί των συνόρων και γίνεται παραγωγή στην γειτονική χώρα, στην Αλβανία, με αποτέλεσμα να γίνεται διακίνηση μέσω της Θεσπρωτείας στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη. Άρα είναι πραγματικά τα στοιχεία. Το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων, ιδίως το τελευταίο διάστημα, έχει πληγεί γιατί έχουν φύγει από τα χωριά οι υπηρεσίες. Το ΚΤΕΛ έχει μειώσει τα δρομολόγια με τις περικοπές και τις μνημονιακές πολιτικές. Κάποια περιφερειακά σχολεία κλείνουν ή είναι έτοιμα να κλείσουν. Άρα ο κάτοικος των ακριτικών περιοχών, που είναι κάποιοι παππούδες ή κάποιοι νέοι που ήδη πιέζονται για την αγρότηση κτηνοτρόφια από τη Δοδόνη, που τους χρωστάει πάρα πολλά, 4 μήνες περίπου κατά μέσο όρο από το γάλα που δίνουν, συν τον άλλον έχουν να αντιμετωπίσουν και φαινόμενα κλοπής. Είναι λογικό, η φτώχεια φέρνει γκρίνια, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Βέβαια δεν είναι όπως στην Αθήνα που έχετε περισσότερα περιστατικά, αλλά οπωσδήποτε ο κάτοικος των ακριτικών περιοχών αισθάνεται άσχημα, δεν αισθάνεται ασφαλής. Το πρόβλημα εντοπίζεται περισσότερο στις ακριτικές περιοχές, όχι γενικό στο νομό. Όχι, στα χωριά των ακριτικών περιοχών κυρίως. Οι κάτοικοι έχουν πρόβλημα με την αστυνομία, με το κατάλαβες τι θέλω να πω, δηλαδή, η ερώτησή μου είναι η εξής. Ποιο είναι το πρόβλημα των κατοίκων σε σχέση με την ασφάλεια που αποδίδουν την έλλειψη? Είχε γίνει μια σχετική σύσκεψη στο Δήμο Φιλιατών. Περίπου ένα μεγάλο μέρος συνοριακών φυλάκων από εδώ μετακινήθηκε στον Εύρο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φύλαξης των συνόρων. Με αποτέλεσμα τα σύνορα εδώ πέρα να μένουν αφύλακτα και οι κάτοικοι των τοπικών περιοχών επικαλούνται αυτό το πράγμα για την ασφάλεια. Βεβαίως έχει μειωθεί και ο αριθμός των αστυνομικών που είναι στους ακριτικούς αστυνομικούς σταθμούς. Για ποιο λόγο? Λόγω των μνημονιακών πολιτικών. Περικοπές δηλαδή? Περικοπές προσωπικού. Επίσης τα οχήματα είναι σε κακή κατάσταση, δηλαδή από τα, δεν ξέρω, 60 που έχουν λειτουργούν τα 30, υπερπολίες έχουν λιγοστεύσει. Και γενικά οι κάτοικοι, επειδή τα φαινόμενα των κλοκουπών έχουν αυξηθεί, το αποδίδουν στην αστυνομία και στην όλη αυτή κατάσταση που αναφέραμε προηγουμένως. Πάντως, λες ότι το πρόβλημα εντοπίζεται περισσότερο στις ακριτικές περιοχές. Στις ακριτικές και όχι περιοχές. Ιεραρχώντας τα προβλήματα της περιοχής, ποια νομίζεις ότι είναι τα σημαντικότερα? Το σημαντικότερο πρόβλημα στην περιοχή, όπως και σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι οι μνημονιακές πολιτικές με τη συρρήκνωση των θέσεων εργασίας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα έχουν δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση στον κόσμο. Τώρα το πρόβλημα έχει αντιστραφεί. Στη δεκαετία του 60 η Θεσπρωτεία αναλογικά για τους περισσότερους μεταράστες σε όλη την Ελλάδα αρχίζει και εδώ και παρατηρείται ένα μεταναστευτικό ρεύμα από τη Θεσπρωτεία προς το εξωτερικό. Άρα το πρόβλημα της ανεργίας σαφώς είναι πολύ μεγάλο. Παρουσιάζεται μετανάστευση από την περιοχή σας, δηλαδή μεγάλη? Παρουσιάζεται μετανάστευση, τώρα δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία, αλλά από ό,τι μας λέει κάποιος κόσμος που έχει φτάσει στα όρια της απελπισίας με τις μνημονιακές πολιτικές, πράγματι υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό. Πού οφείλεται ο οικονομικός μαρασμός της περιοχής? Λοιπόν, ο οικονομικός μαρασμός της περιοχής. Πέρα από τα μνημόνια και την οικονομική καταστροφή που έχει πάθει όλη η Ελλάδα, έτσι. Βεβαίως. Οι υπηρεσίες, μην ξεχνάμε ότι εδώ είναι ένας ακριτικός νομός. Υπηρεσίες όπως παραρτήματα εφορίων, ΔΟΗ, παραρτήματα ΙΚΑ, παραρτήματα ΔΕΗ, παραρτήματα ΟΤΕ, τα υποκαταστήματα αυτά έχουν κλείσει στις επαρχιακές πόλεις. Επίσης, ο κατασκευαστικός κλάδος που ήταν σε έξαρση και η οικοδομή όπως όλη την Ελλάδα δεν έχει πλέον δουλειές να δώσει στους ανθρώπους. Τα μεγάλα έργα
όπως η Εγκρατεία, όπως τα έργα του Λιβέρους της Οικουμενίτσας, δεν έχουν πια, έχουν σταματήσει, δεν υπάρχει κόσμος να απασχοληθεί. Οι υπηρεσίες δημόσιες λοιπόν έχουν απαξιωθεί, πολλά σούπερ μάρκετ στον ιδιωτικό τομέα έχουν μαζευτεί, είναι γνωστές οι συνθήκες που επικρατούν και εδώ. Η Ένωση επίσης, ένα αγροτικό συνεταιρισμό που δέχεται μεγάλη επίθεση από τις μνημονιακές πολιτικές γιατί τη στήριζαν οι παραγωγοί οι οποίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι πλήττονται με την πολιτική που εφαρμόστηκε στη Δοδόνη. Επίσης διατηρούσε δύο σούπερ μάρκετ, έχει μπει μέσα γιατί χρωστάει λεφτά στην αγροτική τράπεζα, αναγκάζεται αυτά τα σούπερ μάρκετ να τα δώσει σε ιδιώτες, να τα υπερηκιάσει και άρα πολλές θέσεις εργασίας έχουν χαθεί. Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τις δουλειές, γι' αυτό υπάρχει και το μεταναστευτικό ρεύμα. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, και επίσης ο εμπορικός σύλλογος ο δικός μας, όπως όλη την Ελλάδα, εάν κάνετε μια βόλτα στον πεζόδρομο, ας πούμε, της Βουγγαρίας, σε ένα κεντρικό δρόμο, θα δείτε ότι ένα στα δύο μαγαζιά έχει πτήσει. Μα τόσο πολύ, ένα στα δύο. Ναι, ναι. Είναι. Ή ας πούμε, να πούμε δύο στα πέντε. Να πούμε μια τέτοια αναλογία. Έχει κάνει μια έρευνα σχετική ο Εμπορικός Σύλλογος. Βασίλειο θα μας ανακοινώσει αυτές τις μέρες και τα ποσοστά είναι πάρα πολύ απογοητευτικά. Το λιμάνι της Οικουμενίτσας είναι ένα λιμάνι από τα τέσσερα της Ελλάδος που είναι εθνικής σημασίας και βρίσκεται στα ευρωπαϊκά δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών. Είναι ένα λιμάνι το οποίο έχει 12 εκατομμύρια αποθεματικό και κάθε χρόνο έχει πάνω από 1 εκατομμύριο έσοδα. Είναι ένας κερδοφόρος οργανισμός, ο οργανισμός λιμένων της Οικουμενίτσας. Και πολύ φοβόμαστε ότι με τις ιδιωτικοποίησεις μέσω του ΤΑΙΠΕΔ θα πάρει και αυτό και την οδό της ιδιωτικοποίησης και του ξεπουλήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μοχλός ανάπτυξης περιοχής. Η περιοχή στον πρωτογενή τομέα παράγει εσπεριδοειδή, έχει τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα και έχει και επίσης ένα δυναμικό κομμάτι των ιχθυοκαλλιεργειών. Που είμαστε στην Ελλάδα πρωτοπόροι σε αυτό το κομμάτι. Οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν τη δυνατότητα με τη συγκοινωνία και με το λιμάνι της Οικουμενίτσας να προμηθεύουμε ψάρια στην γειτονική Ιταλία. Όταν το λιμάνι της Οικουμενίτσας πάρει την οδό της ιδιωτικοποίησης, δεν θα μπορέσει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Για ποιο λόγο? Το λιμάνι αυτή τη στιγμή έχει κάποια έσοδα από τις λιμενικές υπηρεσίες. Από την πρόσδεση των καραβιών, από την μετακίνηση των φορτίων. Αυτές οι υπηρεσίες, εάν περάσουν στους ιδιώτες και αν δεν πηγαίνουν στο δημόσιο ταμείο, είναι λογικό ότι δεν θα μπορέσουν να προσφέρουν στην περιοχή. Το κράτος κάνει πόρους με την απαξίωση των τελωνίων, με την απαξίωση των υπηρεσιών ελέγχων του λιμένους και με την άκρατη ιδιωτικοποίηση. Όλοι αυτοί οι πόροι πηγαίνουν στους ιδιώτες και ο ιδιώτης τις εκμεταλλεύεται με σκοπό το κέρδος και όχι με σκοπό το δημόσιο συμφέρον. Πέρα από τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν στο νομό, μαθαίνω ότι υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα σε σχέση με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των κατοίκων. Πώς ακριβώς είναι το πρόβλημα αυτό? Υπάρχουν εδώ στην Οικουμενίτσα δύο νεότευκτα κτίρια. Το ένα είναι το κτίριο, η νέα πτέρυγα του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Φιλιατών και το άλλο είναι το αντίστοιχο τμήμα επικόντων περιστατικών που βρίσκεται στην Οικουμενίτσα. Αυτά είναι έτοιμα να λειτουργήσουν, αλλά λόγω μη πρόσληψης προσωπικού δεν θα λειτουργήσουν, με κίνδυνο να μείνουν τα κτίρια ερείπια και κουφάρια για να θυμίζουν κάποιες εποχές που δινόταν χρήματα υπέρ των εργολάβων και όχι υπέρ των αστερών. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Οι κάτοικοι και γενικά στην υγεία υπάρχει πρόβλημα σοβαρό όπως σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος γιατί οι πόροι δεν φτάνουν είτε για τους ασθενείς που βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο, δεν έχουν φάρμακα, δεν έχουν ράματα, δεν έχουν τα βασικά, τα χρειώδη.
και αυτό επιπλέον δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα στην καθημερινότητα του κόσμου. Δηλαδή, αν αρρωστήσει κάποιο στην περιοχή, πρέπει να πάει σε κάποιο σε νοσοκομείο πολύ μακριά από την περιοχή του. Εάν αρρωστήσει κάποιο, συνήθως τον εξυπηρετεί το νοσοκομείο φιλιάτων. Αλλά θα πρέπει αυτός πολλές φορές να αγοράσει τα φάρμακα, πολλές φορές θα χρειαστεί να πλύνει και τα σεντόνια του. Πολλές φορές ναι, η κατάσταση είναι δύσκολη και φυσικά δεν υπάρχει και αντίστοιχο προσωπικό, είναι στα όρια το προσωπικό, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει πάρει σύνταξη και δεν αναπληρώνεται, γιατί αναλογία 1 προς 5, 5 αποχωρήσεις, μία πρόσληψη δεν τηρείται. Εδώ έχουμε 25 αποχωρήσεις και δεν γίνεται καμία πρόσληψη.